Κύριε Λαμπρού, βλέπετε τι γίνεται σήμερα εδώ πέρα, συλλήψεις, ταυτόφορα. Ποια είναι η τοποθέτηση της Προοδευτικής Συμμαχίας? Κοιτάξτε να δείτε, όπως είχα πει και πριν μια εβδομάδα στο Δημοτικό Συμβούλιο, αυτά τα θέματα δεν λύνονται με αυτόν τον τρόπο, ούτε με καταγγελίες, ούτε με μηνύσεις, ούτε και με, αν θέλετε, και με τέτοιες ενέργειες. Για μένα είναι, πρέπει να βρεθεί στην ερμηνεία μια λύση οριστική και μετάκριτη για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων. Θεωρώ λοιπόν ότι τώρα πλέον οι πρωτοβουλίες ανήκουν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα άλλος τρόπος να γίνει αποκομή των απορριμμάτων, έχουμε φτάσει στα όρια μας, πρέπει ο Δήμος να κηρυχτεί σε κατάσταση της ανάγκης. Τώρα έγινε μια προσπάθεια σήμερα με τον, αν θέλετε, με τους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά και με τον εργολάβο που είχε αναλάβει τη διαχείριση, να γίνει μια μεταφόρτωση σε ένα συγκεκριμένο μέρος. Από εκεί και πέρα αυτό δεν έγινε. Δεν ξέρω τα βαθύτερα, αν θέλετε, λόγους των συλλήψεων, γιατί μάλλον μιλάμε για ένα χώρο που δεν είχε μια σχετική άδεια, αλλά από την άλλη πλευρά όμως προέχει υγεία των δημοτών μας. Γι' αυτό λοιπόν η λύση είναι μία και δεν υπάρχει κάποια άλλη. Να κυρωθεί ο Δήμος έκρη την ανάγκη και να αναλάβουν όλες οι υπηρεσίες την ευθύνη για να διαμορφωθεί ένας χώρος μεταφόρτωσης απορριμμάτων για να πάνε μετά τα απορρίμματα σε νόμιμο προορισμό. Είτε με τον εργολάβο το οποίο έχουμε τη σύμβαση μέχρι τέλος Φεβρουαρίου, είτε να γίνει νέα διαδικασία διαγωνιστική για να αναλάβει ένας νέος εργολάβος τη διαχείριση των απορριμμάτων. Φτάνει πια τα παιχνίδια με τα σκουπίδια, αυτές οι εικόνες μας τροπιάσουν όλους και θεωρώ λοιπόν ότι είναι απαράδεκτο αυτή τη στιγμή να μην συνενούμε όλοι μας στη λύση των απορριμμάτων. Κύριε Λάμπρου, σας ευχαριστώ.